Πρώτα απ' όλα διαμαρτύρομαι. Εντάξει, δεν μου κάνει ένα μακιγιάζ προκοπή, καμιά κοπέλα με περιποιηθεί, τίποτα. Δεύτερον, δεν ήξερα τι γίνεται εδώ πέρα. Με ένα μάρξη κοπέλα έξω που μας τράβαγε. Και αναγκάστηκα και μπήκα εδώ να πω τίποτα. Κάποιον είπε στο Δεν ήξερα τι να πω, αλλά. Θες να στολίσεις κάποιο φίλο σου, Ναι, είναι ένας φίλος μου. Ο οποίος μέχρι πριν λίγο καιρό καλός, χρυσός, μια χαρά, το καλύτερο παιδί μαζί μας. Αλλά έμπλεξε με μια δώρα πιτσιρίκα. 16 χρονών και τον κάνει ό,τι θέλει. Και ήρθα εδώ να δω πώς μου πει κανένας τι να κάνω εδώ πέρα, να βρούμε. Άρα το μεταξύ είναι όλη την ώρα τσίκι 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 με το κινητό, μηνύματα και αυτά. Έχει χαλάσει σε 5 μήνες 2 κινητά. Ήρθα εδώ στο Μουλτιράμα που εδώ εξυπηρετικοί άνθρωποι και αυτά. Να δούμε τι θα γίνει, αν μας δώσουν κανένα γερό κινητό. Δεν ξέρω τι έχουν. Ακόμα δεν υπάρχει λύση για αυτόν τον άνθρωπο. Ό,τι θέλει τον κάνει βασικά. Μην πας εδώ, μην πας εκεί. Α, είμαι και να το δηλώσω κιόλας, παιδιά. Ναι, μακριά από μένα, άμα με δει κανείς δηλαδή τώρα στο YouTube που θα μπει το βίντεο. Μακριά από μένα, οι κοπέλες να μην αφήνετε τα χώρια σας να κάνουν παρέα μαζί μου, γιατί είμαι κακή επιρροή. Έτσι έχω αυτό, άκουσα εγώ. Εντάξει, να μην το πιστέψω. Δεν ξέρω, έτσι μου λένε. Είμαι κακή επιρροή. Γιατί είμαι κακή επιρροή. Ανάτσα κι εγώ και ήρθα εδώ να τα πω. Γιατί δεν με ακούει κανένας. Κατάλαβες. Δεν ξέρω, μάλλον τους βγάζω έξω και βλέπουν οι γυναίκες και μπορεί να τον χάσει άλλη. Μάλλον αυτό. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θες να καταγγείλεις κάτι για τις κοπέλες? Όχι, καλές χρυσές. Τις γλύφω τώρα που μας βλέπουν γι' αυτό. Και θέλω να σου πω μερικά πράγματα που μου τη δίνουν. Στις γυναίκες, έτσι. Στις γυναίκες μου τη δίνει που το παίζουν πολύ ιστορία μερικές, αν και δεν είναι καθόλου, έτσι. Πολύ ψηλά τη μύτη και εντάξει. Αφού καταλαβαίνουμε τι γίνεται τώρα, μην το παίζετε όπως δείχνετε. Στην τεχνολογία, μιας και είμαστε στα Μουλτιράμα, μου τη δίνει όταν κολλάει το ίντερνετ. Αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, πρέπει κάτι να γίνει όταν κολλάει το ίντερνετ. Να το φτιάξω, να μην κολλήσει ποτέ ξανά, γιατί πάνω που μιλάς εκεί με ένα γκομενάκι στο Facebook, ξαφνικά τσακ, τι γίνεται. Το χάνεις, δεν πειράζει. Πάμε για άλλο γκομενάκι. Στο YouTube ξέρω εγώ που κολλάει καμιά φορά. Α, τώρα θα με βλέπετε εμένα που μιλάω, θα κολλήσει, θα μείνω έτσι. Τι πράγματα είναι αυτά. Ωραία, με μια λέξη τη ζωή σου πώς θα την περιέγραφες? Τη ζωή μου θα την περιέγραφα διασκεδαστική, χιουμοριστική. Δεν αγχωνόμαστε για τίποτα. Και περνάμε καλά, αυτό έχει σημασία. Στάλασα, εντάξει.